Excellent και πάλι κοντά σα. 2, 10, 48, 54, 4, 74 και 4,78. Τα τηλέφωνα επικοινωνία με την εκπομπή, με του συναδέλφου που περιμένουν τα σχόλιά σα, τι προτάσει, τι παρατηρήσει, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε και βεβαίω θέματα που θέλετε να αγγίξουμε, θέματα που θέλετε να σα παρουσιάσουμε. Τώρα πάμε σε ένα από αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον και νομίζω ότι πολλά θα θέλαμε να μάθουμε, και μιλώ για τον παιδικό διαβήτη και πώς το διαχειριζόμαστε όταν συμβεί στην οικογένειά μας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Ζούπα, είναι ειδικός παθολόγος διαβητολόγος. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε την Εύη. Η Εύη είναι 18 ετών. Και έχει διαβήτη, πάσχει από διαβήτη. Και η μητέρα της μαζί, η κυρία Μαρία Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Και λέω και αυτό που σας είπα και εκτός αέρα. Νόμιζα πως ήσασταν φίλες, ότι συνοδεύατε την Εύη. Είστε εξαιρετικά μικροί. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το πολύ ιατρικό, αλλά που θα μας βάλει μέσα στο θέμα, και μετά αμέσως θέλω την εμπειρία εσείς, τη δική σας την εμπειρία, πόσο άλλαξε η ζωή σας, πώς είναι σήμερα μετά από το συμβάν. Τι είναι ο παιδικός διαβήτης, γιατρέ? Ο παιδικός διαβήτης είναι ένα από τα πιο προκλητικά, συναρπαστικά και ενδιαφέροντα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος διαβητολόγος. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που κατορθώσαμε σήμερα να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο, τον ιατρικό και εμείς, ότι επιτέλους ο διαβήτης στην εποχή μας δεν είναι αρρώστια, αλλά τρόπος ζωής. Γιατί έτσι μπορείς να δημιουργήσεις φυσιολογικούς ανθρώπους και όχι στιγματισμένα παιδιά όπως το παρελθόν. Ο διαβήτης ο παιδικός έρχεται στην οικογένεια σαν κεραυνός στην εθρία. Ναι. Ξαφνικά, απότομα, το παιδί έχει μια κλασική συμπτωματολογία η οποία χαρακτηρίζεται από πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία και πολύ μεγάλη απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συν το ότι το παιδί σηκώνει το πρωί να πάει σχολείο και αισθάνεται πάρα πολύ εξαντλημένο, πάρα πολύ κουρασμένο. Το δυστύχημα είναι στα δικά μας τα χωρικά ύδατα, σε αυτό το ωραίο κλίμα, σε αυτή την όμορφη χώρα. Όλοι καθυστερούμε να πάρουμε χαμπάρι το ζάχαρο, γιατί ο καιρός είναι τόσο ωραίος, τόσο ζεστός, που η μητέρα λέει, αφού το παιδί πίνει νερό, δεν θα κατουρίσει. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τα συμπτώματα είναι τόσο κλασικά. Είναι τόσο κλασικά, αλλά είναι και εντυπωσιακά. Διότι αν σηκώνεστε το βράδυ 4 και 5 φορές με μεγάλες ποσότητες ούρων, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι το παιδί, παρότι τρώει υπερβολικά, χάνει προοδευτικά μεγάλη ποσότητα βάρους σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Αυτό λοιπόν οδηγεί πολλές φορές τα παιδιά σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι τα παλιά τα χρόνια, όταν μιλάμε για παλιά, πριν από 30-40 χρόνια, ένα μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη γενικότερα και στην Ελλάδα, ένα 10% δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Έφευγε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Και δυστυχώς, ενθυμούμε τώρα που μου τα λέτε αυτά τα πράγματα, τον σεισμό του 81 χάσαμε ορισμένα παιδιά από τα βόρεια προάστια, ναι, διότι αυτό το ισχυρό σοκ, όπως ήταν ο σεισμός, έβγαλε στην επιφάνεια το πρόβλημα που λέγεται διαβήτης παιδικός, καθυστερήσαν οι γονείς να το πάρουν χαμπάρι και τα παιδιά με διαβητική οξέωση και ακόμα δεν πρόλαβε να φτάσουν στο νοσοκομείο. Υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτό? Είναι κάτι που... Η κληρονομικότητα είναι σπάνια στον παιδικό διαβήτη. Δεν ξεπερνάει το 2-4%. Και μάλιστα ο πατέρας είναι μεγαλύτερος κληρονομικός φορές από τη μητέρα, όπως θεωρεί η πλειονότητα των... Ποιες είναι οι αιτίες δηλαδή που να δημιουργήσουν? Αν ξέραμε την αιτία του παιδικού διαβήτη, θα είχαμε πάρει το βραβείο Νόμπελ, Χριστίνα μου. Απλώς είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα, το οποίο κατεξοχήν οφείλεται σε μια αυτοκαταστροφική μανία που πιάνει τον οργανισμό μας μια συγκεκριμένη στιγμή. Ο διαβήτης ο παιδικός, για να εκδηλωθεί, θέλει από 1 έως 5 χρόνια. Ποτέ δεν εκδηλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και δηλαδή, συνήθως σε τι ηλικία? Σε ηλικίες μέχρι τώρα ήταν το 7 με 9, 11 με 12 ή 13. Αλλά όσο μεγαλώνουν τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε κι εμείς, μικραίνουν οι ηλικίες των παιδιών. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε και βρέφη. Και βλέπουμε και 2 και 3 και 5 χρονών. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Βόρεια Ευρώπη έχει δεκαπλάσια συχνότητα παιδικού διαβήτη από ό,τι έχει η Νότια Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό, γιατί δεν μπόρεσε να εξηγήσει η επιστήμη πού οφείλεται αυτή η τεράστια αύξηση στη Βόρεια Ευρώπη. Να κρατήσουμε το καλό κομμάτι που λέει ότι πια με την έγκαιρη διάγνωση. Το παιδί ζει πολλά και καλά χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και το σημαντικότερο απ' όλα. Βέβαια, αλλάζει η καθημερινότητα. Όχι πάρα πολύ. Την οποία θα δούμε τώρα κομμάτι-κομμάτι. Εάν δείτε
τον παιδικό διαβήτη πριν από 30 χρόνια, τότε είμαστε κάπου χαμένοι στο διάστημα. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Η διαβητολογία είχε αμφιβολία για λόγο ύπαρξης, διότι τότε υπήρχαν δύο σχολές. Η μία έλεγε: ό,τι και να κάνεις με τον διαβήτη, θα πάθεις και θα έχεις πρόβλημα. Και υπήρχε μια άλλη μειονότηση, η οποία έλεγε: όταν ρυθμίσεις καλά το παιδί, αυτό μπορεί να ζήσει πολλά και καλά χρόνια. Αυτό το ερώτημα λύθηκε το 1993. Μάλιστα. Το 1993 αποδείχθηκε ότι το καλά ρυθμισμένο, εκπαιδευμένο και ενημερωμένο παιδί ζει πολλά και καλά χρόνια. Λοιπόν, κυρία Δασκαλάκη, ξεκινάτε ένα πρωί, παρατηρείτε τα συμπτώματα της Εύης. Αυτά τα συμπτώματα, δηλαδή κόπος, η απώλεια βάρους, στην ηλικία των 11 ετών. Στην ηλικία περίπου του 6ης δημοτικού. Ναι. Εμάς ξεκίνησε από το βράδυ, θα έλεγα. Η Εύη ξεκίνησε να κάνει εμετούς. Εγώ τότε δεν είχα ιδέα από διαβήτη, ήμουνα τελείως άσχετη. Έκανε έναν εμετό το απόγευμα, εγώ ήμουνα στη δουλειά μου. Και το βράδυ, από όταν γύρισα, ξεκίνησε να κάνει πιο συχνά εμετούς. Και μέχρι που εξαντλήθηκε το παιδί, δηλαδή φτάσαμε το πρωί, δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Είχε αδυνατήσει, όμως αυτό εντάξει, δεν το θεώρησα τραγικό. Είχε μεγάλη απώλεια βάρους. Είχε χάσει μέσα σε μία εβδομάδα 4 με 5 κιλά. Γύρω στα 6 νομίζω. 6 κιλά ναι, σε μία εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα. Θεωρητικά ναι, είναι, ναι. Πρέπει να το δεις αυτό πάρα πολύ. Εμείς, επειδή είχα και εγώ άγνοια για αυτή την κατάσταση και τότε και η γιατρός ίσως να μην κατάλαβε έγκαιρα ναι. το τι έγινε, δηλαδή το αποδώσαμε σε γαστρεντερίτιδα και τέτοια πράγματα, πήγαμε στο νοσοκομείο το απόγευμα πια με διαβητική και τοξαίωση και είχε πέσει σχεδόν σε κόμμα η Εύη. Έτσι ανακαλύψαμε εμείς το διαβήτη, δηλαδή άσχημα, όχι καλά. Δηλαδή εγώ δεν πρόλαβα να δω τα κλασικά συμπτώματα, τα πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία και όλα αυτά. Υπήρχανε, αλλά δεν είχαμε δώσει σημασία. Ίσως. Υπήρχανε. Υπήρχε μια κόποση το τελευταίο καιρό. Το θυμάσαι, Εύη μου, καλά, εντάξει, μια ηλικία 11 ετών. Ήμουν δημοτικό και είχα μια κόποση γενικά, ναι. Είχες κόποση, συχνοουρία, όλα αυτά και είχα κάποια από αυτά. Τα είχες όλα συν το βάρος, την απώλεια βάρους. Τα κιλά το παρατήρησα τη τελευταία στιγμή, να πω την αλήθεια, όταν πλέον δεν μπορούσα να σηκωθώ και από το κρεβάτι. Αυτό. Οπότε αντιμετωπίστε το πρόβλημα εκείνη την ώρα. Η πρώτη σας αντίδραση ποια είναι? Σοκαριστήκαμε, οικογενειακώς. Υπήρξε σοκ όταν ακούς την έννοια το διαβήτη και δεν και το ξέρεις. Αυτό στο μυαλό μας. Και δεν το ξέρεις την οικογένειά σου, γιατί κανένας άλλος δεν είχε κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε σοκάρεσαι. Και απλά μετά προσπαθείς να μάθεις και να δεις πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αυτό κάναμε. Δηλαδή προσπαθήσαμε να μάθουμε τι είναι ακριβώς αυτό, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πώς αντιμετωπίζετε, πες μου πόσο άλλαξε σένα η ζωή σου από εκείνη την ημέρα που βγήκες από το νοσοκομείο. Δεν άλλαξε πολύ η ζωή μου. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και χορό που πήγαινα και μια πολεμική τέχνη που πήγαινα εκείνη το διάστημα, δεν τα σταμάτησα και στο σχολείο δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε η ζωή μου, κάπως συγκεκριμένα. Σε σχέση με τη διατροφή σου δεν άλλαξες πράγματα? Στην αρχή εντάξει είχαμε το φόβο με το ζάχαρο και όλα αυτά, είχαμε κάποιος μια συγκεκριμένη διατροφή. Δεν το είχα πάρει καθόλου αρνητικά, να πω την αλήθεια. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά όμως ήταν όλα φυσιολογικά. Τα συνήθισα και εγώ και καταλάβαινα τι γινότανε και ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω, ήταν πιο φυσιολογικά για μένα. Ωραία. Ακριβώς τι γίνεται και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Θέλω να μου πεις λίγο την καθημερινότητά σου. Δεν μπορώ να πω ότι διαφέρει καταρχάς η καθημερινότητά μου σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Τρώω τα πάντα. Δηλαδή δεν έχω κάποια. Τούτα που βλέπω μπροστά μου, λέω ότι φάω. Δηλαδή δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όχι, τρώω τα πάντα. Ό,τι θέλω, ό,τι δω και θα το θέλει, θα το φάω. Ναι. Αυτό. Η διαφορά είναι ότι θα χρειαστεί να κάνω τη μέτρηση ζαχάρου μου πριν. Αυτό ήθελα να ξέρω πω. Πού κυμαίνομαι. Ναι. Για να ξέρω τι ποσότητα ενσουλίνης πρέπει να ρίξω. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ξέρω και τις υδατάνθρακες που θα καταναλώσω, που θα φάω, για να ξέρω ότι το ζάχαρο μου μετά θα είναι σωστό και δεν θα ανέβει πολύ ψηλά. Άρα, ναι, μεν φαίνεται πολύ εύκολο, γιατί εσένα πια είναι η ζωή σου αυτή. Ναι. Έτσι, ξέρεις ότι από εδώ και πέρα θα ζεις με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Για σένα που είσαι πάρα πολύ εξοικειωμένη, είναι πολύ πολύ απλό. Δηλαδή, ναι. Να μετράς το ζάχαρο, να ελέγχεις τον υδατάνθρακα. Βρίσκεσαι τώρα. Και έτυχες και στην περίπτωση. Τώρα τι είχαμε στην περίπτωση. Θες να φας ένα κομμάτι γλυκό, λοιπόν. Η προετοιμασία σου ποια είναι? Δεν μπορείς να το στερηθείς, δεν θα το στερηθείς. Φυσικά όχι. Όχι. Θα κάνεις μια μέτρηση, λοιπόν, πριν. Μια μέτρηση ζαχάρου. Ξέρω περίπου πόσους υδατάνθρακες έχει η τούρτα και πλέον και με το μάτι μπορώ να ξέρω και πόσο γραμμάρια είναι. Οπότε θα αντίστοιχες υδατάνθρακες που θα έχει το φαγητό
και θα πατήσω το κουμπί, μια που έχω και την αντλία, και θα κάνω τις απαραίτητες μονάδες. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι σήμερα η σύγχρονη ιατρική προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στα παιδιά. Ναι. Έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ η ινσουλοθεραπεία. Γι' αυτό ή μπορείς να έχεις ένα στυλάκι στην τσέπη σου και να κάνεις την ινσουλίνη σου όποτε και όταν φας. Δεν είναι αυτά τα παρελθοντολογικά αυστηρά προκαθορισμένα διαιτολόγια που λέγαμε κάθε τρεις ώρες πρέπει να τρως υποχρεωτικά κάτι. Να τρως βλήτα, χόρτα, αγκούρια, ξινόμηλα και όλες αυτές τις ιστορίες οι οποίες ανήκουν στο πολύ απότερο παρελθόν. Αυτά έχουν εξαφανιστεί από τη ζωή των παιδιών. Το παιδί του λες, μάθε να ζεις φυσιολογικά και υγιεινά. Mm-hmm. Πρέπει να τρως τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα και να μάθεις να αυτοπροσδιορίζεις. Και καλό θέλει να βγάλει το μηχανάκι της, να το δείξει, το κουβαλάει πάνω της. Ναι, να το δούμε. Πώς μετράς το ζάχαρο σου, το οποίο αυξομειώνεται σε κάθε παιδί 8.500 φορές την ημέρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν μάθει το ζάχαρό της η Εύη και οποιαδήποτε Εύη, μπορεί να μάθει να προσαρμόζει και την ινσουλίνη στη ζωή της. Μάλιστα. Και τον τρόπο της ζωής της. Κυκλοφορεί συνέχεια με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Αυτό το μηχανάκι υποκαθιστά την συνεχή έχηση ινσουλίνης που θα έκανες με τις αντλίες, με τις ενέσεις ή με τις σύριγγες. Αυτά τώρα είναι στυλό, δεν είναι πια σύριγγες και βελόνες. Ναι, ναι. Η Ελλάδα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα και το μεγάλο προνόμιο να είναι σχεδόν η μοναδική χώρα που εδώ και πολλά χρόνια χορηγεί δωρεάν, το τονίζω με κεφαλαία, ινσουλίνες στα παιδιά μας. Δεν το βλέπετε σε όλες τις χώρες αυτό. Η Αγγλία το έκανε πριν από 2 χρόνια. Και μάλιστα τα πένες και τα στυλό στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν χορηγούνται. Οι Αμερικάνοι σε ποσοστό πάνω από 90% κάνουν ινσουλίνη με σύριγγες ακόμα και βελόνα. Και θέλω να σας πω ότι ένα μπουκαλάκι ινσουλίνη στην Αμερική κάνει $110, παρακαλώ. Στην Ελλάδα αυτά χορηγούνται όλα δωρεάν. Και πρέπει να λέμε τα καλά και τα ευχάριστα όσον αφορά το προνοιακό σύστημα της χώρας μας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που έχουν ένα παιδί που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα? Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να μην πέσουν πάνω του σαν, όπως λέω καμιά φορά εντός εισαγωγικών, αρκούδες και το πνίξουν. Εσείς το κάνατε? Όχι. Στην αρχή όχι. Αυτό διαγράφεται στη φυσιογνωμία του κάθε παιδιού. Ναι. Το φοβισμένο παιδί, το παιδί που δεν συζητάει, δεν μιλάει ή είναι απομακρυσμένο, αυτό είναι πολύ επηρεασμένο από την οικογένεια. Ναι. Η μαμά συνήθως είναι ο κεντρικός μοχλός και ο πατέρας είναι ο πατριάρχης, ο οποίος ελέγχει από μακριά. Και μαλώνει τη μαμά, άμα δει καμιά φορά ότι το ζάχαρο του παιδιού δεν είναι καλό. Το ζάχαρο αυξομειώνεται χιλιάδες φορές την ημέρα και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι δυνατόν να το πιάσει με το χέρι σου και να το κρατήσει ακίνητο. Πρέπει να ξέρεις το παιδί σου τι αυξομοιώσεις έχει το ζάχαρό του μέσα στην ημέρα. Άρα, μαθαίνουμε να ζούμε μαζί του, δεν τρομάζουμε, δεν μας παίρνει πανικός. Είναι μια φυσιολογικότατη απλώς ζωή. Το βάζει στο παιδί 3-4 εβδομάδες στην αρχή να μετράει το ζάχαρο πριν και μετά το φαγητό του, να δεις με τον τρόπο που ζει, που σπουδάζει, που μπαίνει, που βγαίνει, ναι, που χορεύει. Τι αυξομοιώσει έχει το ζάχαρό της. Και φυσικά, κύριε Ζούπα, έτσι όπως μου το θέσατε εξ αρχής, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε προληπτικά. Ο διαβήτης ο παιδικός δεν προλαμβάνεται προς το εγγύη. Γι' αυτό η μεγάλη αγωνία τα τελευταία 50 χρόνια των γιατρών, επειδή βρήκανε ποια είναι η αυτονοσολογική κατάσταση, είναι να βρουν ένα εμβόλιο, να προφυλάξουν τα μελλοντικά παιδιά. Καλή. Αλλά μέχρι τώρα είχαμε μπει μόνο μέσα σε ένα ορισμένο επίπεδο στα κύτταρά μας. Ναι. Φέτος το βραβείο Νόμπελ πάρθηκε από ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι μπήκανε στον πυρήνα των κυττάρων μας, και υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να έχουμε φάρμακα ή εμβόλια που να αναστέλουν την εξέλιξη της αυτοκαταστροφικής μανίας του οργανισμού που κάνει το διαβήτη. Η Εύη είναι 18 ετών τώρα. 19 ετών. Σε λίγο θα κάνεις και τη δική σου οικογένεια. Φυσικά. Κανονικότατα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της σύγχρονης ιατρικής. Διαφορετικές ειδικότητες με ευθύνες γυναικολόγοι, ενδοκρινολόγοι, διαβητολόγοι, παιδίατροι, νεογνωλόγοι συνεργάστηκαν και τα τελευταία 50 χρόνια εξασφάλισαν υγιέστατα και φυσιολογικότατα παιδιά σε όλα τα γλυκά κορίτσια που θέλουν να απολαύσουν το αγαθό της μητρότητος. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα οι γιαγιάδες λέγανε, ζάχαρο, εσύ δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Θυμάμαι μια κοπελίτσα που ήρθε από τη Λευκάδα, έγκυος ούσα, να κάνει διακοπή στα 21 της, επειδή ήταν έγκυος και είχε ζάχαρο. Και εμείς τη στείλαμε πίσω με ένα ωραιότατο αγοράκι. Καταπληκτικό. Και οι γιαγιάδες λέγανε θαύμα, θαύμα. Καταπληκτικό. Γιατί πρέπει να αλλάξει επιτέλους αυτή την οτροπία.
Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι τα παιδιά αυτά είναι σαν όλους μας. Και είναι παράδειγμα σωστής διατροφής και διαβίωσης για όλους μας. Έτσι, μπράβο. Και το αποδείξαμε. Κυρία Ζούπα, σας ευχαριστώ πολύ. Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Πιστεύουμε θα είστε εδώ όταν επιστρέψουμε, παρακαλώ, γιατί έρχεται και τη Φίνου.